Άρα είχαμε τελειώσει στο φράγμα του πρεσβυτερίου και ξεκινάμε τώρα με μια άλλη λειτουργική κατασκευή η οποία απαντά σε μια ομάδα ναών, αν και όχι σε όλους. Την παλαιοχριστιανική εποχή είναι συχνότερο, ενώ αντίθετα στη μέσο βυζαντινή εποχή γίνεται ιδιαίτερα σπάνιο. Και να σας πω ότι μέχρι παλαιότερα πιστευόταν ότι στη μεσοβυζαντινή εποχή απαντά μόνο εκεί που, μόνο σε επισκοπικούς ναούς, σε ναούς που αποτελούν έδρα επισκόπου. Αντίθετα, η σύγχρονη έρευνα έχει αποδείξει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, αλλά αντίθετα το φράγμα του, το σύνθρονο με το οποίο θα ασχοληθούμε, μπορεί να απαντήσει, να συναντηθεί και σε ναούς οι οποίοι δεν είναι επισκοπικοί. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, αυτές οι ημικυκλικές, τα ημικυκλικά καθίσματα, τα οποία όπως βλέπετε από αυτά τα τρία παράθυρα, βρίσκονται στην κόγχη του ιερού. Εκεί κάθεται ο κλήρος στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, σε στιγμές κατά τις οποίες δεν είναι υποχρεωτικό να βρίσκονται όρθιοι. Έτσι. Λοιπόν, και συνήθως στο κέντρο, εδώ διακρίνεται ελάχιστα, υπήρχε ο θρόνος του επισκόπου. Σε εκκλησίες που ήταν επισκοπικές, εκεί βρισκόταν ο θρόνος του επισκόπου. Και, μάλλον, όχι, άστε το. Λοιπόν, για να τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, με άλλα λόγια, για να γίνει μια λειτουργία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι βέβαια, όπως ξέρετε, η ύπαρξη Αγίας Τράπεζας. Να, τη βλέπουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ. Λοιπόν, αυτή η Αγία Τράπεζα όμως σχεδόν πάντα επιστέφεται από μια κατασκευή, τη βλέπετε εδώ, που ονομάζεται Κυβόριο. Κυβόριο, Ιώτα Ωμέγα. Λοιπόν, σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, τα κυβόρια κατάγονται από τα ανατολικά τεγκούρια, όπως ακριβώς τα ακούτε, γράφετε η λέξη όπως ακριβώς την ακούτε, τεγκούρια, λοιπόν, τα οποία ήταν τάφοι ηρωών στην Ανατολή, στην Περσία, και από εκεί δημιουργήθηκαν αυτές οι κατασκευές με τους τρεπτούς κυονίσκους, όπως βλέπετε εδώ, τα κυονόκρανα μικρά, λοιπόν, και την επίστεψη συνήθως από πάνω βλέπετε με έναν θόλο και ένα σταυρό. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη κατασκευή προσφέρει στην Αγία Τράπεζα μια μεγαλοπρέπεια, η οποία είναι λιγότερο ή περισσότερο αναμενόμενη, εφόσον η Αγία Τράπεζα είναι το ιερότερο σημείο του ναού. Και εδώ απλά μια άλλη παράσταση από τον Όσιο Λουκά, ένα μνημείο. Σας παρακαλώ πολύ, δεν φτάνει που μπήκατε και έκανα το κορόιδο. Θα σταματήσετε τώρα. Λοιπόν, την παράσταση της Υπαπαντής από τον Όσιο Λουκά, στην οποία βλέπετε ότι απεικονίζεται η Αγία Τράπεζα εδώ με την ενδυτή και αυτό το κυβόριο
Φτιαγμένο όμως τώρα με κιονίσκους που δεν είναι στρεπτή, αλλά είναι από επίπεδο μάρμαρο. Λοιπόν, και παρατηρήστε, γι' αυτό και το δείχνω, ότι η επίστεψή του από αυτόν τον φόλο, μάλλον ο φόλος, με συγχωρείτε, ο οποίος και το επιστέφει, είναι μεταλλικός. Γνωρίζουμε άλλωστε από πηγές ότι στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, με συγχωρείτε, η Αγία Τράπεζα επιστεφόταν από κυβόριο, το οποίο στην πρώτη του μορφή ήταν όλο φτιαγμένο από χρυσό, ενώ αργότερα ήταν επιχρυσωμένος άργυρος, επιχρυσωμένο ασήμι. Λοιπόν, προχωρώντας, βλέπουμε μια άλλη λειτουργική κατασκευή που είναι ο άμβωνας. Έτσι, έχουμε πολλούς τύπους, διαλέγω εδώ έναν, δεν με ενδιαφέρει σε αυτό το μάθημα να ξέρουμε τους τύπους των αμβώνων. Λοιπόν, με ενδιαφέρει να παρατηρήσετε ότι υπάρχει ένας εξώστης εδώ επάνω, κοσμημένος με θωράκια και άλλα ανάγλυφα κοσμήματα. Λοιπόν, δύο κλίμακες που οδηγούν σε αυτόν. Η κλίμακα μπορεί να είναι και μία σε άλλες περιπτώσεις. Ο άμβωνας στην Ανατολή χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον κλήρο και συγκεκριμένα για την ανάγνωση των γραφών και δι του Ευαγγελίου, της Ευαγγελικής Περικοπής της ημέρας, και από την άλλη μεριά χρησιμοποιείται επίσης για το κήρυγμα από τον επίσκοπο ή από τον ιερέα, εξαρτάται από την εκκλησία. Λοιπόν, στη Δύση αντίθετα, ο άμβωνας, εκτός από αυτούς τους λόγους, χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και από τους ψάλτες. Πολλές φορές ανεβαίνουν εκεί οι ψάλτες, που είναι βέβαια, όπως γνωρίζετε, απαραίτητοι για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Λοιπόν, και τελειώνοντας με αυτά, μπήκαμε και είδαμε λίγα πράγματα, ελάχιστα βέβαια, αλλά είναι στην ύλη μας, από το εσωτερικό μιας βασιλικής. Να σας πω όμως ότι αυτά που είδαμε από το εσωτερικό είναι στοιχεία που δεν απαντούν μόνο στις βασιλικές, αλλά αντίθετα συνεχίζουν να υφίστανται, να υπάρχουν και σε μεσοβυζαντινούς ναούς, οι οποίοι ανήκουν, και παλαιολόγιους βέβαια, οι οποίοι ανήκουν σε άλλο τύπο, όπως για παράδειγμα στην Τρουλαία Βασιλική και στο Σταυροειδή εγγεγραμμένο, για να αναφέρω τους δύο τύπους τους οποίους θα δούμε σε επόμενά μας μαθήματα. Λοιπόν, και τώρα ξεκινάμε με ένα θέμα το οποίο γενικά είναι στα παιδιά πιο αγαπητό. Λοιπόν, και είναι το θέμα της ζωγραφικής. Αν δεν απατώμε σε προηγούμενα μαθήματα, έχουμε δει τις στιχογραφίες από το βαπτιστήριο της Δούρας Ευρωπού, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Ωραία. Λοιπόν, αν θυμόσαστε, εκεί λέγαμε ότι αν και σε τόσο πρώιμη εποχή έχουν φιλοτεχνηθεί οι συγκεκριμένες τοιχογραφίες, εντούτοις ξεχυλίζουν από θεολογική σοφία και από σκέψη θεολογική σχετικά με το περιεχόμενό τους. Και είδαμε ότι είναι έτσι φτιαγμένο το εικονογραφικό πρόγραμμα του συγκεκριμένου βαπτιστηρίου, ώστε οι τοιχογραφίες του να συνδέουν το κτίριο άμεσα αλλά και έμεσα με το μυστήριο της βάπτισης. Λοιπόν, λέγαμε με αφορμή
εκείνο το κτίριο, εκείνες τις τοιχογραφίες, ότι στην βυζαντινή τέχνη εν γέννη, στη ζωγραφική, τίποτα μα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά αντίθετα, όλα είναι φτιαγμένα σύμφωνα με μια λογική. Και αν σε κάποιο σημείο εμείς σήμερα τη λογική αυτή δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε, δεν μπορούμε να τη δούμε, είναι επειδή έχει χαθεί αυτός ο μύτος που οδηγούσε τέλος πάντων σε αυτό το λαβύρινθο της τέχνης. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε. Οι ερμηνείες όμως υπάρχουν και ο ερευνητής της κάθε εποχής καλείται να τις βρει. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε τώρα το πρώτο μνημείο, του οποίου ο γραπτός διάκοσμος θα μας απασχολήσει, είναι το μαυσολείο της Γκάλα με δύο L, Πλατσίντια, στη Ραβένα. Καταγόταν από την οικογένεια του Θεοδοσίου και είναι η τελευταία μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλη αυτοκράτηρα στη Δύση από το 428 μέχρι το 450. Η Γκάλα Πλατσίντια, σκεπτόμενη το θάνατό της, όπως θα έπρεπε να κάνει και κάθε άνθρωπος, φτιάχνει ένα μαυσολείο περιμένοντας όταν θα πεθάνει να ταφεί σε αυτό. Όμως τα πράγματα δεν έρχονται πάντοτε όπως τα υπολογίζουμε. Η Γκάλα Πλατσίντια πέθανε ξαφνικά στη Ρώμη και έτσι ήταν αδύνατον η ταφή της να γίνει στη Ραβένα. Θάφτηκε λοιπόν στον οικογενειακό τάφο του Θεοδοσίου, της οικογένειας του Θεοδοσίου, που βρισκόταν στον παλαιό Άγιο Πέτρο, στον παλιό ναό του Αγίου Πέτρου, στη Ρώμη. Λοιπόν, όπως βλέπετε, πρόκειται για ένα κτίσμα σε σχήμα ελεύθερου σταυρού, όπως λέμε. Καθώς παρατηρήστε ότι υπάρχουν απλά δύο κεραίες σταυρού οι οποίες συναντώνται σε ένα σημείο. Στο σημείο συνάντησής τους υψώνεται ένας τετράγωνος πύργος, ενώ εδώ στο εσωτερικό υπάρχει θόλος. Και για να τα ξεκαθαρίσουμε από τώρα αυτά τα πράγματα, παιδιά, θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια τη λέξη τρούλος. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο διαφέρει από τη λέξη θόλος. Άλλωστε, αν δεν υπήρχε διαφορά, δεν θα υπήρχε και κανένας λόγος η γλώσσα να δημιουργήσει δύο ταυτόσιμες λέξεις. Δύο λέξεις με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο. Ο τρούλος είναι υψηλός, σε αντίθεση με το θόλο που είναι αβαθής, δεν έχει βάθος. Λοιπόν, στο βαπτιστήριο είδαμε ότι τα θέματα τα οποία είχαν επιλεγεί για τη διακόσμησή του ήταν θέματα που συνδυάζονταν με την λειτουργική χρήση του χώρου. Έτσι το θυμόσαστε, που ταιριάζουν με άλλα λόγια σε ένα βαπτιστήριο. Εδώ, από την ώρα που έχουμε ένα μαυσολείο, έναν τόπο που είναι προορισμένο, σε ένα κτίριο το οποίο είναι προορισμένο
για να ταφεί ένας άνθρωπος. Τι θα περιμέναμε να γίνεται με το γραπτό του διάκοσμο? Τι φαντάζεστε εσείς? Να μας πηγαίνει πού? Στο βάπτισμα? Δεν έχει νόημα. Στο θάνατο? Όχι. Λοιπόν, ναι, Δεσποινής μου. Εσείς. Καλύτερα ακόμη. Ναι. Όχι. Στην εσχατολογία. Στη Δευτέρα Παρουσία, όπου εκεί είναι που θα έχουμε, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, την Ανάσταση των νεκρών. Και βλέποντας το εικονογραφικό του πρόγραμμα μέσα, θα δούμε ότι πραγματικά έχει να κάνει με έντονο έχει έντονο εσχατολογικό χαρακτήρα, έντονο εσχατολογικό περιεχόμενο. Εδώ σας θυμίζω ότι γενικά αυτό που χαρακτηρίζει την παλαιοχριστιανική τέχνη, το έχουμε ξαναπεί αν δεν απατώμε, είναι τη ζωγραφική, ειδικά τώρα. Λοιπόν, είναι ο συμβολισμός, ο έντονος συμβολισμός που δεν τον συναντάμε σε μεταγενέστερες εποχές, στη Μεσοβυζαντινή για παράδειγμα, και το έντονο εσχατολογικό στοιχείο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο, το έντονο, το εσχατολογικό, εδώ θα γίνει ακόμη πιο έντονο εξαιτίας του ότι το κτίριο προοριζόταν για μαυσολείο. Λοιπόν, αυτός είναι ο θόλος, ο αβαθής τρούλος που λέγαμε, ο θόλος, ο οποίος καλύπτει το κέντρο του μνημείου. Και παρατηρήστε, στο κέντρο υπάρχει ένα σταυρός, σε έναν έναστρο ουρανό, τα άστρα είναι γύρω στα 600. Λοιπόν, και στις άκρες εδώ υπάρχουν τα σύμβολα των Ευαγγελιστών. Τα σύμβολα των Ευαγγελιστών. Τα σύμβολα των Ευαγγελιστών είναι κάτι το οποίο αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Άρα, να το αμέσως το πώς έχουμε το εσχατολογικό στοιχείο ήδη από το διάκοσμο του θόλου. Ο σταυρός αυτός επίσης. Στην παλαιοχριστιανική τέχνη χρησιμοποιείται ιδιαίτερα συχνά ως σύμβολο του Χριστού. Στην πραγματικότητα δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι μία παράσταση του Χριστού στον ουρανό, σταυρός ίσον Χριστός, άρα μία παράσταση του Χριστού στον ουρανό να περιστοιχίζεται από τους 4 Ευαγγελιστές. Πηγαίνοντας πιο κάτω στο μνημείο αυτό, μισό λεπτό να δω, εντάξει. Λοιπόν, παρατηρήστε παιδιά ότι εδώ είναι ο θόλος, το βλέπετε, με τα αστέρια. Έτσι, λοιπόν, κάτω ανοίγονται τόξα, και στο τύμπανο που δημιουργείται εδώ απεικονίζονται 2 Απόστολοι
εκατέρωθεν παραθύρου. Ο ένας από τη μια μεριά του παραθύρου, εδώ, ο άλλος από την άλλη. Οι Απόστολοι επιστέφονται από κονχύλι. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η επίστεψη από κονχύλι, μάλλον πριν φτάσουμε εκεί, να συνεχίσω ότι αν θα παρατηρήσετε, υψώνουν το δεξί τους χέρι σε χειρονομία επιθυμίας. Άρα, τι επιθυμούν? Και αυτό το έχουμε και από τις τέσσερις πλευρές. Σύνολο έχουμε 8 Αποστόλους και οι άλλοι τέσσερις που δεν χωρούσαν έχουν τοποθετηθεί, με συγχωρείτε, στην κυλινδρική καμάρα, αλλά μη σας απασχολεί, απλά σας το αναφέρω έτσι για να μην λέτε ότι μη σκεφτείτε ότι γιατί απεικόνισαν μόνο 8. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, υψώνουν το χέρι σε χειρονομία επιθυμίας, που με τραβήξει κανείς φωτογραφία και λέει ότι είμαι χρυσαυγή της, τη βγάλει στο ίντερνετ. Λοιπόν, σε χειρονομία επιθυμίας. Για πείτε μου λοιπόν, τι επιθυμούν? Για ελάτε, δείτε εδώ που λέγαμε ότι είναι τα άστρα από αυτόν τον ουρανό που είδαμε πριν από το θόλο. Μάλιστα. Ποιος μίλησε? Εσείς. Λοιπόν. Του Χριστού. Ακριβώς. Δεν είπαμε ο Σταυρός ίσον Χριστός? Έτσι. Άρα επιθυμούν τον Χριστό, ο οποίος βρίσκεται στον Παράδεισο. Οι ίδιοι φυσικά και βρίσκονται στον Παράδεισο, αλλά ο Σταυρός αυτός είναι, όπως λέει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το σημείον του Υιού του Ανθρώπου, το οποίο θα κατέβει από το ανατολικό τμήμα του ορίζοντα πριν από την έλευση του ίδιου του Χριστού. Θα προηγηθεί της έλευσης του ίδιου του Χριστού. Αυτό λοιπόν είναι που επιθυμούν οι Απόστολοι από το όραμα του Ματθαίου, κεφάλαια 24 με 26, που αναφέρονται στη Δευτέρα Παρουσία, κατά συνέπεια, θέμα, δείτε το, στο σύνολό του με έντονο εσχατολογικό περιεχόμενο. Λοιπόν, οι Απόστολοι, παιδιά, δείτε ότι φορούν, μάλλον πριν φτάσουμε εδώ, να παρατηρήσετε ότι με κάτω από το παράθυρο μεταξύ των Αποστόλων υπάρχει ένα λάξ. Εδώ βλέπουμε την περίπτωση κρίνης με περιραντήριο συντριβάνι. Περιραντήριο, έτσι. Και δύο περιστέρια που στέκονται στο έδαφος. Σε άλλες περιπτώσεις δεν έχουμε αυτό το θέμα, αλλά μεταξύ των Αποστόλων υπάρχει μία λεκανίδα και τα περιστέρια που βρίσκονται εκεί απεικονίζονται να πίνουν νερό από αυτή την ίδια τη λεκανίδα. Λοιπόν, από εκεί και μετά, οι Απόστολοι, όπως βλέπετε εδώ, επιστέφονται από κονχύλι. Στοιχείο το οποίο δίνει μεγαλοπρέπεια στην παρουσία τους, η επίστεψη από κονχύλι στην τέχνη, τη ρωμαϊκή, και την τέχνη κατά συνέπεια την πρώιμη χριστιανική, αυτό είναι που δηλώνει. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά
δίνει μια ιδέα τρίτης διάστασης σε μια παράσταση στην οποία κυριαρχούν τα στοιχεία εκείνα τα οποία την κάνουν να φαίνεται δυσδιάστατη. Έτσι, για το λόγο του ότι έχουμε το ρεαλισμό ακόμη που απαντά στην ύστερη αρχαιότητα, από την άλλη όμως μεριά, στο μνημείο αυτό του 5ου αιώνα, δεν σας είπα ότι χρονολογείται 2ο, 4ο του 5ου αιώνα και ακόμη πιο συγκεκριμένα θεωρείται πιθανότερο μεταξύ 440 και 450. Έτσι, βρισκόμαστε δηλαδή στην ουσία λίγο πριν από τα μέσα του 5ου αιώνα. Οπότε, οι ελληνιστικές, οι ρωμαϊκές επιδράσεις είναι ακόμη ιδιαίτερα έντονες. Έχει όμως αρχίσει να παρατηρείται και η τάση για αφαίρεση. Μια τάση η οποία χαρακτηρίζει τη χριστιανική τέχνη της εποχής και όσο προχωράμε στους αιώνες θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Η αφαίρεση και το αντιρεαλιστικό στοιχείο θα αρχίζουν να κυριαρχούν. Έτσι, παιδιά, θα χαθούν στην πραγματικότητα όλα τα ρεαλιστικά στοιχεία και η μεσαιωνική τέχνη, όπως ήθιστε να λέγεται, από τα μέσα περίπου του 6ου αιώνα και μετά, θα χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία της αφαίρεσης. Ένα στοιχείο αφαίρεσης εδώ είναι, αν παρατηρήσετε, ότι λείπει ο ορίζοντας. Υπάρχει το πράσινο έδαφος επάνω στο οποίο πατούν οι Απόστολοι και υπάρχει και ένα σκούρο μπλε, άρα αντιρεαλιστικό βάθος. Δεν υπάρχει όμως πουθενά, όπως τα περιμέναμε λογικά να συμβεί, μία ζώνη ψηφιδωτών με ένα ενδιάμεσο χρώμα το οποίο θα δηλώνει τη μετάβαση από τη γη στον ουρανό. Τον ορίζοντα, όπως σας είπα. Η έλλειψη λοιπόν ακριβώς αυτού του ορίζοντα είναι ένα στοιχείο αφαίρεσης που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο ψηφιδωτό. Ταυτόχρονα, παρατηρήστε το ότι αυτό το έδαφος είναι φτιαγμένο με έναν σαφώς γεωμετρικό τρόπο, ο οποίος βέβαια πολύ απέχει από τη φυσιοκρατία. Στη φύση δεν έχουμε έτσι φτιαγμένα εδάφη, αλλά αντίθετα η φυσιοκρατία θέλει το έδαφος αποδοσμένο διαφορετικά. Εδώ λοιπόν ο καλλιτέχνης αδιαφορεί για τη φυσιοκρατία και αποδίδει με έναν σαφώς γεωμετρικό τρόπο το έδαφος. Το τελευταίο, με νοιάζει να παρατηρήσετε ότι υπάρχουν σκιές, νάτες, εδώ, και στον άλλον Απόστολο μία εδώ, αλλά σκιές υποτυπώδεις, γιατί τις ρίχνουν μόνο τα πόδια και όχι τα σώματα. Αυτό είναι ένα άλλο αντιρεαλιστικό στοιχείο. Και εδώ λέμε, και προσέξτε, η βυζαντινή τέχνη είτε χρησιμοποιεί υποτυπωδώς τη σκιά, είτε αδιαφορεί για αυτή, την πετάει. Έτσι, σαν να μην υπάρχει.
Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα μνημείο στο οποίο η σκιά χρησιμοποιείται υποτυπωδώς. Θα δούμε άλλα στα οποία θα απουσιάζει πλήρως. Ή μάλλον και στο ίδιο μνημείο άλλες παραστάσεις στις οποίες η σκιά θα απουσιάζει πλήρως. Μια λεπτομέρεια από τη διαφορετική παράσταση που λέγαμε που υπάρχει ανάμεσα στους Αποστόλους. Εδώ βλέπετε τα Περιστέρια, το ένα πίνει νερό από τη λεκανίδα, ενώ το άλλο απλά στέκεται στο χείλος του Αγγείου. Λοιπόν, η επιλογή των Περιστεριών δεν έχει γίνει βέβαια τυχαία. Συμβολίζουν το Άγιο Πνεύμα? Αναρωτιέμαι, τι λέτε? Ναι ή όχι και γιατί? Να συμβολίζουν το Άγιο Πνεύμα? Ο συνάδελφος. Εσείς, ναι. Μάλιστα. Άλλη άποψη, Δεσποινής μου. Αντιγράφει. Αντιγράφει. Αλλά μισό λεπτό από το αντιγράφει είναι αυτό που θυμηθείτε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ξέρει τι θα πάρει στην αντιγραφή. Επιλέγει Περιστέρια και δεν επιλέγει κάποιο άλλο πουλί. Έτσι, η επιλογή αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία. Ο συνάδελφος μας είπε, σωστά, ότι το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε, όπως αναφέρεται στα Ευαγγέλια, με τη μορφή της Περιστεράς. Αυτά λοιπόν τα Περιστέρια, ξαναρωτώ, να συμβολίζουν το Άγιο Πνεύμα? Ορίστε. Δεν έχει να κάνει με τη Δευτέρα Παρουσία ειδικά. Λοιπόν, όχι, η συνάδελφος είχε δίκιο, είναι οι ψυχές των δικαίων που βρίσκονται στον Παράδεισο, οι οποίες στα πατερικά κείμενα αναφέρονται πολλές φορές ως Περιστέρια. Έτσι. Το ερώτημα όμως είναι γιατί να μην πούμε ότι είναι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί τότε, παιδιά, θα έπρεπε να έχουμε ένα. Ένα και μοναδικό σε όλο το μνημείο. Δεν θα είχαμε δύο σε κάθε παράσταση που βλέπουμε. Δεν είναι τα Άγια Πνεύματα να διαχωριστούν σε δύο. Είναι ένα, άρα θα έπρεπε να είχαμε μόνο μία παράσταση Περιστεριού και τότε ναι, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ίσως και για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε εντάξει? Λοιπόν, προχωρώντας, ερχόμαστε εδώ σε μια άλλη παράσταση από το βαπτιστήριο. Να σας πω ότι σήμερα το βαπτιστήριο είπαμε, συγχωρείτε, το μαυσολείο. Να σας πω ότι σήμερα το μαυσολείο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Λαβρέντιο, Σαν Λορέντζο Φορμόζο, για την ακρίβεια είναι η ονομασία του. Λοιπόν, και εδώ, σε ένα τύμπανο του τοίχου, βλέπουμε μία μορφή που με το δεξί της χέρι κρατάει έναν σταυρό τρόπαιο. Ο σταυρός αυτός είναι λατινικός. Τι σημαίνει λατινικός σταυρός και αυτά τα έχουμε πει? Έχει τύχει? Όχι. Λοιπόν, όταν οι δύο κεραίες του σταυρού, η οριζόντια και η κάθετη,
είναι ίσχες, τότε ο Σταυρός λέγεται ελληνικός. Έτσι, όταν αντίθετα η κάθετη κεραία είναι σε ένα βαθμό μεγαλύτερη από την οριζόντια, όπως εδώ, τότε ο Σταυρός λέγεται λατινικός. Όταν όμως η κάθετη κεραία, όπως την παράσταση τώρα πια που βλέπουμε εδώ, είναι πολύ μεγαλύτερη από την οριζόντια, τότε μιλάμε για σταυρό τρόπαιο. Έτσι. Λοιπόν, και στο αριστερό έναν ανοιχτό κώδικα. Δεν διαβάζονται τα γράμματα, δεν είναι πραγματικά γράμματα, είναι απλά μαύρες ψηφίδες επάνω, ο οποίος τι φαντάζεστε ότι θα είναι. Τι φαντάζεστε ότι θα είναι. Ναι, ναι εσείς. Είναι βεβαίως το Ευαγγέλιο. Πολύ ωραία, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο εκτός από το Ευαγγέλιο. Το πάρισον της μορφής, εδώ, στην άλλη πλευρά του παραθύρου, είναι ένα ερμάριο μέσα στο οποίο φυλάσσονται βιβλία. Τα βιβλία αυτά είναι Ευαγγέλια. Και το ξέρουμε από τις επιγραφές που υπάρχουν εδώ, που αναφέρουν τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Το καθένα λοιπόν είναι από ένα Ευαγγέλιο. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι εκτός από όλα τα άλλα ενδιαφέροντα, το ενδιαφέρον που υπάρχει σε αυτή την παράσταση είναι και ο τρόπος με τον οποίο αποθήκευαν τους κώδικες. Παιδιά, δείτε, τα βιβλία, κώδικες για την εποχή εκείνη, δεν τα έβαζαν όπως εμείς στη βιβλιοθήκη όρθια, αλλά ξαπλωτά. Να το, το βλέπετε εδώ με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι, και δεν είναι η μοναδική παράσταση που μας το δείχνει, το ξέρουμε και από άλλες. Λοιπόν, αλλά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να το σχολιάσουμε. Τώρα, τι είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ. Κάτω από το παράθυρο. Η παράσταση που βρίσκεται κάτω από το παράθυρο. Ναι. Τι δείχνει, θέλω να ακούσω εγώ. Όχι, τι απεικονίζει. Τι απεικονίζει. Απεικονίζει το μαρτύριο κάποιου Αγίου. Μια ψησταριά. Ναι, έχετε δίκιο. Ας το πούμε καλύτερα, με πιο αρχαιολογικούς όρους, μια πυρακτωμένη εσχάρα. Η φωτιά από κάτω, η εσχάρα, άρα μια πυρακτωμένη εσχάρα. Λοιπόν, η μορφή αυτή του Αγίου, όπως βλέπετε, δεν ταυτίζεται με όνομα. Δεν έχει όνομα. Άρα, δουλειά δική μας είναι να βρούμε ποιος είναι αυτός ο Άγιος, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία τα οποία μας δίνει η παράσταση. Λοιπόν, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, θα το δούμε στην επόμενη ώρα. Διάλειμμα τώρα. Να δούμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει
να ταυτίσουμε τη μορφή. Πώς μπορούμε να ταυτίσουμε τη μορφή. Ασυζητητή βέβαια είναι ένας Άγιος. Και η πειρακτωμένη εσχάρα εδώ φτάνει... Δεν είναι, μάλλον, να ξεκινήσω αλλιώς. Ο οποίος είναι μάρτυρας. Αυτό το καταλαβαίνω από πού. Δεν πρόκειται για κάποιον που είναι Άγιος, απλά, αλλά για κάποιον ο οποίος είναι μάρτυρας. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνω από πού. Ορίστε. Ναι, σας. Από το Σταυρό. Γιατί στην εικονογραφία, παιδιά, αυτοί που απεικονίζονται να κρατούν σταυρό είναι οι μάρτυρες, ενώ αντίθετα είναι οι Άγιοι εκείνοι που απεικονίζονται να κρατούν οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, συνήθως ένα κλειστό Ευαγγέλιο ή ένα ηλιτό, αλλά ποτέ σταυρό. Έτσι. Πρόκειται λοιπόν για ένα μάρτυρα. Λοιπόν, ο οποίος μαρτύρησε σε πειρακτωμένη εσχάρα, όπως υποδηλώνει με σαφήνεια η παράσταση αυτής της πειρακτωμένης εσχάρας που βρίσκεται κάτω από το παράθυρο. Αν όμως πιάσουμε το συναξάριο της Κωνσταντινούπολης για να δούμε ποιοι είναι οι Άγιοι που μαρτύρησαν σε εσχάρα, θα δούμε ότι είναι άπειροι, ότι είναι πάρα πολλοί. Προφανώς, όχι άπειροι, το άπειροι το παίρνω πίσω, είναι πολλοί. Λοιπόν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κι άλλα στοιχεία που μας παρέχει η παράσταση, ώστε να περιορίσουμε ακόμη περισσότερο την ταυτότητα της μορφής. Λοιπόν, τι κρατάει στα χέρια του, εκτός από το σταυρό. Το άλλο είπαμε ότι είναι τι. Ευαγγέλιο. Ωραία. Ποιος είναι, άρα είναι ένας κληρικός, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την ανάγνωση του Ευαγγελίου μέσα στην Εκκλησία. Ποιοι διαβάζουν το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία? Ναι. Όχι. Όχι, παιδιά. Δεν είναι δουλειά του ιερέα. Αυτό απλά γίνεται σε εκκλησίες που έχουν μικρό αριθμό κληρικών. Υπάρχει ο ιερέας και ο ψάλτης. Οπότε εκεί είναι που θα το κάνει ο ιερέας. Διαφορετικά το κάνει άλλος. Σε εκκλησίες με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων κλήρου το κάνει άλλος. Ποιος? Ναι. Όχι, ο επίσκοπος, θέλετε να πείτε. Όχι, παιδιά. Είναι κάποιος άλλος. Είναι ο διάκονος. Αυτός είναι επιφορτισμένος με την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Και για το ότι πρόκειται για κάποιον διάκονο, είναι κάτι που δεν μας γίνεται γνωστό μόνο από τον ανοιχτό κώδικα που κρατάει, αλλά και από το πάρισον της μορφής εδώ, το ερμάριο, στο οποίο υπάρχουν, όπως είπαμε, τα τέσσερα Ευαγγέλια. Και εδώ σας θυμίζω ότι οι διάκονοι ήταν επίσης επιφορτισμένοι με το να φροντίζουν τα ιερά βιβλία και τα ιερά σκεύη ενός ναού. Άρα, ακόμη και το πάρισον της μορφής συνάδει
στο ότι πρόκειται για έναν διάκονο. Διάκονος λοιπόν που μαρτύρησε σε πειρακτωμένη εσχάρα. Ο Άγιος Λαυρέντιος. Γι' αυτό και το παρεκκλήσι είναι αφιερωμένο σε αυτόν, λέγαμε Σαν Λορέντζο Φορμόζο. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη θεωρία για την ταυτότητά του, αλλά δεν θα τη συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Μου φτάνει να ξέρετε αυτό. Όσον αφορά στην τεχνοτροπία, παρατηρήστε την αντίστροφη προοπτική που αρχίζει σιγά σιγά να εμφανίζεται. Έχουμε πει τι είναι η αντίστροφη προοπτική, έτσι δεν είναι? Ναι. Στο μάθημα που κάναμε Βυζαντινή αισθητική, που είδαμε εικόνες από όλο το Βυζάντιο, βεβαίως. Λοιπόν, αν προσέξετε, η πίσω πλευρά είναι μεγαλύτερη από την μπροστινή. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Αν είχαμε σωστή προοπτική, θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Η πίσω πλευρά, καθώς απέχει περισσότερο από το μάτι μας, θα έπρεπε να είναι, να συγκλίνει, να είναι μικρότερη. Το γεγονός όμως ότι την κάνει μεγαλύτερη, μας παραπέμπει στην αντίστροφη προοπτική, που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής τέχνης εν γέννη. Ορίστε. Ορίστε, στο παράθυρο, το παράθυρο είναι πραγματικό, δεν είναι φανταστικό, δεν είναι ζωγραφισμένο, είναι παράθυρο το οποίο πραγματικά υπάρχει στο ναό. Έτσι, δεν θα μπορούσε να συμβαίνει, γιατί εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να γίνει το κτίσμα έτσι. Λοιπόν, τώρα, προσέξτε, αυτή τη σκληρή πτυχολογία που διακρίνει τη μορφή. Την πολύ, μάλλον, την δηλωμένη με έντονες μαύρες γραμμές. Οι οποίες είναι είτε ίσχες είτε καμπύλες. Παρακολουθήστε ακόμη την κίνηση της μορφής. Εδώ με τα δύο πόδια. Πώς το ένα είναι στάσιμο και το άλλο είναι άνετο. Στοιχείο που παραπέμπει σε κίνηση. Όχι ορμητική μεν, κίνηση δε. Λοιπόν, από την άλλη μεριά όμως, δείτε ότι υπάρχει μια αστάθεια στο στήσιμο της μορφής στο χώρο. Τι εννοώ με αυτό, παιδιά? Ότι δεν εναρμονίζεται πλήρως με το χώρο όπως τα περιμέναμε. Αλλά αντίθετα φαίνεται σαν κάτι ξένο, σαν κάτι βαλμένο εκεί, χωρίς να το περιμέναμε. Έτσι, καταδεικνύει, με άλλα λόγια, μια δυστοκία του καλλιτέχνη στο να τοποθετήσει τη μορφή στο χώρο. Αυτό είναι σαφώς ένα θέμα το οποίο παραπέμπει στην αφαίρεση, που λέμε ότι έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, και τέλος, όχι τέλος, πολλά θα μπορούσε κανείς να πει, απλά προσπαθώ να είμαι όσο πιο σύντομος και περιεκτικός γίνεται. Λοιπόν, στην αφαίρεση ανήκει ακόμη και αυτός ο ανεμισμός του ενδύματος. Δείτε το πώς το ένδυμα ανεμίζει αντιρεαλιστικά. Γιατί καθώς η μορφή κινείται προς τα εμπρός,
το ένδυμα θα έπρεπε να ανεμίζει προς τα πίσω. Αυτό ναι μεν είναι σωστό, εδώ, αυτό όμως όχι. Φαίνεται να προηγείται, να πηγαίνει μπροστά. Έτσι, κάτι όμως το οποίο είναι εντελώς μη φυσικό. Το φυσικό θα ήταν να πηγαίνει προς τα πίσω. Και κατά συνέπεια μιλάμε πάλι για ένα στοιχείο αφαίρεσης σε αυτή την παράσταση του Αγίου Λαβρεντίου. Κάτι που θέλετε να ρωτήσετε εδώ. Όχι. Τότε ερχόμαστε στην πιο γνωστή από τις παραστάσεις αυτού του παρεκκλησίου, που του μαυσολίου, με συγχωρείτε. Λοιπόν, αν και ήταν παρακλήσιο προσταρτημένο στη βασιλική του Τιμίου Σταυρού, η οποία έχει σήμερα γκρεμιστεί, σώζονται μόνο ελάχιστα ερείπια. Μια πεντάκλητη βασιλική. Λοιπόν, η πιο γνωστή από τις παραστάσεις αυτές, που βρίσκεται επάνω από την πόρτα, στο τύμπανο επάνω από τη θύρα, και παλαιότερα συνηθιζόταν να ονομάζεται ο καλός ποιμένας, ο Χριστός ως καλός ποιμένας. Σήμερα όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Γιατί? Γιατί παράσταση καλού ποιμένα έχουμε δει. Εδώ βλέπετε μία από την ταφική ζωγραφική της Θεσσαλονίκης. Χρονολογείται τον 5ο αιώνα. Ο καλός ποιμένας είναι αυτός που παίρνει το πρόβατο στους ώμους του. Όπως αναφέρει άλλωστε και η αντίστοιχη παραβολή του Ευαγγελίου. Έτσι και το μεταφέρει πίσω στο κοπάδι. Όχι. Εδώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο Χριστός δεν έχει στους ώμους του κάτι τέτοιο. Αλλά αντίθετα υπάρχουν 6 συνολικά αμνοί, τους οποίους, έναν μάλλον από τους οποίους, η μορφή του Χριστού θοπεύει. Άρα, η σωστή ονομασία είναι ο Χριστός ως ποιμένας. Ο Χριστός ως ποιμένας. Ένα εικονογραφικό θέμα, το οποίο και αυτό προέρχεται από την, μάλλον, το οποίο προέρχεται από παλαιότερη τέχνη. Συγγνώμη, κάτι έκανα, πάτησα το κάτω κουμπί και το σβήσα ξανά. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ένα μεταγενέστερο μεν παράδειγμα, ένα δάπεδο από ένα ταφικό παρεκκλήσιο στα Ιεροσόλυμα, αν και το δάπεδο σήμερα βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης. Καθώς δεν έχουμε στοιχεία για τη χρονολόγησή του, το χρονολογούμε συγκριτικά και συγκεκριμένα τα σκληρά χαρακτηριστικά των μορφών και τα έντονα περιγράμματα μας λένε ότι έχουμε αρκετά απομακρυνθεί από αυτό το κλασικό στοιχείο του 5ου αιώνα. Γι' αυτό και το βάζουμε στον προχωρημένο 6ο αιώνα. Τι απεικονίζει? Στο κέντρο είναι ο Χριστός, ο οποίος παίζει λύρα, και δείτε,
γύρω του ζώα πραγματικά ή φανταστικά, τα οποία συνυπάρχουν αρμονικά, καθώς μαγεύονται από τη μουσική της λύρας. Η παράσταση είναι παρμένη από απεικονίσεις στην αρχαία τέχνη του Ορφέα. Γιατί? Γιατί σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, το ίδιο συνέβαινε και με τον Ορφέα. Όταν έπαιζε τη λύρα του, το παίξιμο αυτό ήταν τόσο όμορφο, ώστε ήμερα και άγρια ζώα μαζεύονταν για να τον ακούσουν. Από εκεί λοιπόν δανείζονται οι χριστιανοί από την αρχαία τέχνη πάλι το θέμα του Ορφέα και μετατρέπουν το Χριστό σε Ορφέα. Κάτι το οποίο βλέπουμε να γίνεται και στις συναγωγές την εποχή αυτή του 5ου αιώνα. Εκεί όμως δεν μετατρέπεται σε Ορφέα φυσικά ο Χριστός, αλλά ποιος λέτε στις συναγωγές, ποιος λέτε να μετατρέπεται σε Ορφέα, να απεικονίζεται όπως ο Ορφέας. Ναι, ο Δαβίδ, βεβαίως, ο συνθέτης των ψαλμών. Έτσι, σύμφωνα με την παράδοση, οι ψαλμοί συνετέθησαν από τον Δαβίδ. Κατά συνέπεια, σε συναγωγές της εποχής και γενικά ενταγμένο μέσα σε ένα πλαίσιο γενικότερης ειρηνιστικής διάθεσης της εποχής, έχουμε εκεί την απεικόνιση του Δαβίδ ως Ορφέα, ενώ αντίθετα στους χριστιανούς την απεικόνιση του Χριστού ως Ορφέα. Είναι λοιπόν από μια τέτοια παράσταση που κατάγεται αυτή που βλέπουμε εδώ, έτσι, και όχι από μια κλασική παράσταση του καλού ποιμένα. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι λάθος αυτή η ονομασία. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει να δείτε εδώ, μάλλον πρωτίστως, όσον αφορά στην εικονογραφία, είναι σημαντική η παράσταση του Χριστού ως ποιμένα, γιατί μας δείχνει το πώς ένα αρχαίο θέμα μετατρέπεται σε χριστιανικό. Έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά είναι σημαντική η παράσταση και ως προς την τεχνοτροπία. Γιατί μας δείχνει τη μίξη κλασικών και αντικλασικών, αντιρεαλιστικών, αφαιρετικών, όπως τα θέλετε, στοιχείων στην ίδια παράσταση. Προσέξτε ότι ο Χριστός κάθεται επάνω σε ένα βράχο. Έτσι, ο βράχος είναι θεωρητικά, όχι θεωρητικά, είναι αρκετά σχηματοποιημένος, χωρίς όμως να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Και παρατηρήστε ότι φαίνεται να έχει τρία επίπεδα. Ένα, δύο, τρία. Το στοιχείο αυτό είναι ένα στοιχείο που παραπέμπει στην τρίτη διάσταση. Άρα, σε κλασικά πρότυπα. Παρατηρήστε επίσης ότι υπάρχει ένα τοπίο, όταν θα δούμε τα υπόλοιπα, αρκετά ρεαλιστικό, όπως και το βάθος εδώ πίσω είναι επίσης ρεαλιστικό, καθώς είναι θαλασσί, όπως λογικά θα το περιμέναμε,
και όχι εκείνο το μπλε σκούρο το οποίο είδαμε στις μορφές των Αποστόλων κάτω από το θόλο, αν θυμόσαστε. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι τα κλασικά σε συνδυασμό με τη συστροφή που παρουσιάζει το σώμα του Χριστού. Δεν έχουμε απλά, γιατί πολλές φορές τα παιδιά το κάνουν λάθος, δεν έχουμε απλά τη στάση κοντραπόστο. Τι σημαίνει κοντραπόστο? Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Από την κλασική αρχαιολογία, το ξέρετε. Τι είναι το κοντραπόστο? Παιδιά. Το σώμα χωρίζεται σε δύο μέρη. Από τη μέση και επάνω στρέφεται σε μία κατεύθυνση, ενώ από τη μέση και κάτω στρέφεται σε άλλη κατεύθυνση. Αυτή η στάση λέγεται κοντραπόστο. Εντάξει. Αντιθετικό, κόντρα, στήσιμο. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, εδώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί θα παρατηρήσετε ότι ναι μεν υπάρχει η στάση κοντραπόστο, αλλά δείτε την κεφαλή να ακολουθεί με τη μεριά της άλλη κατεύθυνση, δείτε τα πόδια να ακολουθούν διαφορετική κατεύθυνση, το χέρι εδώ που θοπεύει τον αμνό να ακολουθεί άλλη κατεύθυνση. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια απλή κοντραπόστο στάση. Λέμε ότι το σώμα είναι συστρεφόμενο. Έτσι, η στάση είναι συστρεφόμενη. Λοιπόν, η στάση αυτή, αν και χρησιμοποιήθηκε και στην αρχαία τέχνη, ειδικά στην ελληνιστική εποχή, εντούτοις δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη. Είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πούμε ότι μάλλον μας παραπέμπει στην αφαίρεση. Επίσης, αυτό το πρόσωπο με τα χαρακτηριστικά, νομίζω ότι έχω μισό λεπτό. Εδώ. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο με τα λεπτά χαρακτηριστικά, το βλέπετε, την υπαρκτή φωτοσκίαση. Δείτε εδώ το σκούρο χρώμα, η σκιά που ρίχνει η μύτη. Έτσι. Λοιπόν, και δείτε ακόμη αυτές τις κόκκινες ψηφίδες που έρχονται για να δηλώσουν το κόκκινο της παριάς. Τα κόκκινα μάγουλα, με άλλα λόγια. Οι κυρίες το ξέρετε καλύτερα με τα πασαλιψατέρ. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι φυσικά κλασικά. Όμως, αν γυρίσουμε στο σύνολο της παράστασης, θα δούμε ότι οι αμνοί είναι συμμετρικά τοποθετημένοι, έτσι. Από την άλλη όμως μεριά, φαίνεται να υπάρχει κάποια αστάθεια στην απόδοσή τους. Στοιχείο το οποίο παραπέμπει σε αφαίρεση. Γι' αυτό ακριβώς και η παράσταση αυτή του καλού του Χριστού ως ποιμένα στο μαυσολείο της Γκάλα Πλατσίντια είναι τόσο σημαντική και από τεχνοτροπική άποψη. Γιατί δείχνει πως αρχίζουν να συμφύρονται, να συνδέονται στοιχεία τα οποία είναι κλασικά και στοιχεία τα οποία είναι
αντιρεαλιστικά. Σας είπα και πριν ότι τα κλασικά, όσο περνάει ο καιρός, όλο και θα μειώνονται. Θέλετε κάτι? Σας ακούω. Λίγο δυνατά. Ναι, ο αντιρεαλισμός είναι ταυτόσιμος με την αφαίρεση. Έτσι, τουλάχιστον όσον αφορά στη βυζαντινή τέχνη. Στη νεότερη τέχνη τα πράγματα είναι αλλιώς. Αλλά στη βυζαντινή τέχνη, ναι. Λοιπόν, άλλο κάτι υπάρχει? Το τελευταίο πριν να φύγουμε από το μνημείο αυτό και να πάμε σε ένα άλλο της Ραβένας, είναι το εξής. Τι συμβολίζουν οι αμνοί? Τι συμβολίζουν οι αμνοί? Τι φαντάζεστε? Ορίστε. Το πίμνι, ούτε συζήτηση. Αλλά είδαμε επάνω τα περιστέρια να συμβολίζουν τις ψυχές των δικαίων στον Παράδεισο. Έτσι. Και οι αμνοί εδώ πάλι δεν έχουν τυχαία τοποθετηθεί. Θα πρέπει και αυτοί να έχουν κάποιο συγκεκριμένο συμβολισμό. Έτσι, θυμηθείτε αυτό που λέγαμε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά αντίθετα, όλα, ανεξαιρέτως, όλα έχουν λόγο ύπαρξης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί επιλέγεις αναμνή και όχι ερήφια, κατσικάκια? Ναι. Να πούμε καλύτερα, επειδή στο Ευαγγέλιο γίνεται σαφής διάκριση. Ότι κατά... Ναι. Ερήφια. Ακριβώς. Έτσι, ως ερήφια. Λοιπόν, πολύ ωραία, γι' αυτό το λόγο, κατά συνέπεια, δεν απεικονίζει ερήφια, αλλά αντίθετα, απεικονίζει αμνούς. Μια άποψη που υπήρχε στο παρελθόν, ήθελε να είναι οι Απόστολοι. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε? Ναι ή όχι και γιατί, βεβαίως. Ναι, Δεσποινή, εκεί πάνω σας ακούω. Ακριβώς. Ακριβώς. Το απαγορεύει ο αριθμός. Θα έπρεπε να είναι 12 και όχι 6 που έχουμε εδώ. Λοιπόν, είναι πάλι οι πιστοί. Οι πιστοί που βρίσκονται μαζί με τον Χριστό στον Παράδεισο. Στην ερμηνεία αυτή μας οδηγεί άλλωστε και κείμενο του Ιερού Αυγουστίνου, ο οποίος λέει ότι στον Παράδεισο ο Χριστός ως ποιμένας εποπτεύει το ποίμνιό του, δηλαδή τους δικαίους. Τα λόγια αυτά, εδώ είναι το ζουμί, τα επαναλαμβάνει και ο επίσκοπος Ραβένας, Πέτρος Χρυσολόγος. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνετε βέβαια το πώς η ερμηνεία τώρα πια του κειμένου επιδρά
στην εικαστική απόδοση του θέματος. Και με το θέμα αυτό, του Χριστού ως ποιμένα, τελειώνουμε με το μαυσολείο της Γκάλα Πλατσίντια, εκτός αν θέλετε εσείς να συμπληρώσουμε κάτι. Λοιπόν, το επόμενο μνημείο το οποίο θα μας απασχολήσει είναι ο Άγιος Απολλινάριος ο Νέος. Μια βασιλική η οποία φέρει διάκοσμο μόνο επάνω από την κοινοστοιχεία, όπως βλέπετε, μέχρι την οροφή και μόνο στο μεσαίο κλήτος. Είμαστε σίγουροι ότι θα έφερε διάκοσμο και στην αψίδα. Γιατί δεν μπορεί να βάλουν στο κλήτος και να μην βάλουν σε αυτό που θεωρείται το σημαντικότερο σε συμβολικό επίπεδο σημείο του ναού, στην αψίδα. Απλά, όπως νομίζω ότι φαίνεται με απόλυτη ακρίβεια, η αψίδα είναι σύγχρονη. Έχει καταστραφεί και αυτή είναι κάποια που προστέθηκε πολύ αργότερα. Έτσι, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος ήταν ο διάκοσμος, ο αρχικός, μάλλον ο διάκοσμος της αψίδας, αν και είμαστε σίγουροι ότι αρχικά η αψίδα είχε διάκοσμο. Λοιπόν, είπαμε διάκοσμος μόνο στο μεσαίο κλήτος, όχι στα πλάγια. Και λίγα λόγια για την ιστορία του ναού. Αφού πρώτα σας υπερτονίσω ότι είναι ο ναός της παλαιοχριστιανικής περιόδου που διασώζει το εκτενέστερο εικονογραφικό πρόγραμμα. Έτσι, πάρα πολλές, με άλλα λόγια, παραστάσεις. Ο εκτενέστερος χριστολογικός κύκλος της παλαιοχριστιανικής περιόδου. Λοιπόν, το μνημείο χτίστηκε στα τέλη του 5ου αιώνα από τον Θεοδόρηχο, τον Οστρογότθο ηγεμόνα, ο οποίος είχε καταλάβει και τη Ραβένα. Να πούμε εδώ ότι οι Γότθοι είχαν ασπαστεί την αίρεση του αριανισμού και ο Θεοδόρηχος, όπως και η υπήκοή του, ήταν βέβαια οπαδός της αίρεσης του αριανισμού. Παρόλα αυτά, να ξέρουμε και να διευκρινίζουμε ότι πουθενά στις παραστάσεις του μνημείου δεν φαίνεται απομάκρυνση από το ορθόδοξο δόγμα. Έτσι, κάτι δηλαδή το οποίο να τονίζει, να παραπέμπει στην αίρεση του Αρίου, που θεωρεί τι πράγμα,
τι πρεσβεύει, τι πρέσβευε, γιατί έχει, δεν υπάρχει πια η αίρεση του Αρίου. Ναι. Όχι, όχι, καθόλου, καμία σχέση. Ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Είναι κατώτερος από τον Πατέρα. Είναι δημιούργημα του Πατέρα, του Θεού Πατρός. Γι' αυτό και στο σύμβολο της πίστεως αναφέρεται γεννηθέντα, ουποιηθέντα. Αυτό το ουποιηθέντα είναι σαφής αναφορά στην άρνηση της αίρεσης του Αρίου. Έτσι, πίστευε ότι είναι, κήρυσε μάλλον, ότι είναι δημιούργημα του Πατρός. Αρχικά ο ναός ήταν αφιερωμένος, όταν χτίστηκε από το Θεοδόρυχο, στο Χριστό Σωτήρα. Η Ραβένα καταλαμβάνεται από τα στρατεύματα του Ιουστινιανού με το Βελισάριο ως αρχιστράτηγο το 540. Τότε οι οπαδοί, οι οστρογότθοι κάτοικοι έρχονται σε δεύτερη μοίρα και το μεγαλύτερο μνημείο της πόλης δίνεται σε αυτούς, στους Ορθοδόξους, στη δική τους λατρεία. Αυτό γίνεται περίπου το 561. Οι χρονολογίες είναι σημαντικές για το διάκοσμο, γι' αυτό και τις αναφέρω, γι' αυτό και τις λέω. Λοιπόν, τότε, το 561, όταν το μνημείο δίνεται στους Ορθοδόξους, αφιερώνεται στον Άγιο Μαρτίνο από την Τούρ. Τούρς γράφεται, απλά είναι η γαλλική πόλη, το τελικό δεν προφέρεται. Στον Άγιο Μαρτίνο από την Τούρ. Η αφιέρωση αυτή δεν είναι τυχαία. Και τούτο γιατί. Γιατί ο Άγιος Μαρτίνος, παιδιά, είναι γνωστός για την ιδιαίτερη αντιαιρετική δράση του στη Βόρεια Ιταλία. Οπότε, τώρα που οι Ορθόδοξοι παίρνουν το μνημείο, το αφιερώνουν σε έναν Άγιο, ο οποίος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην καταπολέμηση των αιρέσεων στην περιοχή τους. Ταυτόχρονα όμως, στο ναό φυλασσόταν και μια θαυματουργή εικόνα του Αγίου Μαρτίνου. Ένα δεύτερο στοιχείο που έπαιξε ρόλο στην αφιέρωση του μνημείου. Και φτάνουμε μετά στο 856. Λοιπόν, ναός του Αγίου Απολλιναρίου, υπήρχε κι άλλος ένας στο λιμάνι της Ραβένας. Και εκεί φυλασσόταν το σκήνομα του Αγίου. Του Αγίου εννοώ Απολλιναρίου. Η εποχή όμως του 856 είναι εποχή αραβικών επιδρομών, πολλών. Και Άραβες, αλλά και πειρατές γενικότερα. Επειδή ο ναός αυτός στο λιμάνι βρισκόταν έξω από τα τείχη,
της πόλης, αυτό που φοβούνται είναι μην τυχόν και είτε οι Άραβες είτε οι πειρατές κλέψουν το σκήνομα του Αγίου. Μεταφέρουν λοιπόν το σκήνομα αυτό στον συγκεκριμένο ναό της πόλης. Και ο ναός πια γίνεται γνωστός ως Σαν Απολινάρε Νουόβο, Άγιος Απολινάριος, ο νέος. Για να υπάρχει αντιδιαστολή με τον Άγιο Απολινάριο, ο οποίος, τον άλλο ναό δηλαδή, ο οποίος συνεχίζει να υφίσταται στο λιμάνι της Ραβένας, έχει μάλιστα και ωραίο ψηφιδωτό διάκοσμο, απλά στο πλαίσιο του εισαγωγικού μαθήματος δεν θα προλάβουμε να τον δούμε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ο διάκοσμος του ναού και στα δύο κλήτη, το βλέπετε εδώ, και στις δύο πλευρές του κλήτους, με συγχωρείτε, διακρίνεται σε τρεις ζώνες. Μία, δύο, τρεις. Λοιπόν, τι απεικονίζεται σε αυτές τις ζώνες? Ας μην αρχίσω, ας το δούμε καλύτερα την επόμενη ώρα. Διάλειμμα, λέγαμε πως είναι διαταγμένος ο διάκοσμος του Αγίου Απολιναρίου του Νέου. Όπως πάντα όταν περιγράφουμε ένα μνημείο, ποτέ παιδιά δεν ξεκινάμε από κάτω προς τα πάνω, αλλά πάντα το αντίθετο, από πάνω προς τα κάτω. Οπότε, πρώτη μας δουλειά είναι να μιλήσουμε για την ανώτερη ζώνη, αυτή εδώ την πρώτη. Λοιπόν, σε αυτή υπάρχουν συνολικά 13 από τη μια μεριά και 13 από την άλλη, 26 παραστάσεις από το χριστολογικό κύκλο. Οι 13 του βορείου τείχου, εδώ, είναι, αντλούν τα θέματα τους από τα θαύματα και τη διδασκαλία του Χριστού. Ενώ στην άλλη πλευρά, στην νότια, οι 13 παραστάσεις αντλούν τα θέματα τους από τα πάθη και την Ανάσταση. Έτσι, από τα πάθη και την Ανάσταση. Λοιπόν, να σας πω ότι στη ζώνη, στην πλευρά πιο σωστά, με τα θαύματα και τη διδασκαλία, δεν υπάρχει χρονολογική σειρά. Δεν ακολουθείται η χρονολογική σειρά των επεισοδίων. Αντίθετα, κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται ή πιο σωστά παρατηρείται λιγότερο στον νότιο τοίχο, εκεί που έχουμε τα πάθη και την Ανάσταση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να βάλει μια αναστάσιμη σκηνή πριν από το πάθος. Έτσι, εκεί η λογική επιβάλλει τα πράγματα να είναι έτσι. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ανοργανωσιά, να το πω έτσι, ότι η κάθε παράσταση τοποθετείται όπου να είναι, ακόμη και εδώ, στο βόρειο τοίχο. Αντίθετα, οι παραστάσεις συνδέονται μεταξύ τους με ένα κοινό άξονα νοηματικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, έχουμε τρεις παραβολές.
και τις τρεις τις βάζει μαζί. Λοιπόν, ή έχουμε τον πολλαπλασιασμό των άρτων και των ιχθύων και το θαύμα στο γάμο εν Κανά. Αυτό το δεύτερο, κάνω μια παρένθεση. Α, έχω δεν σας είπα από την αρχή, έπρεπε να το πω όταν μιλήσαμε για τη Ραβένα, ότι το μόνο μνημείο στο οποίο τα ψηφιδωτά διατηρούνται πραγματικά όπως ήταν αρχικά, είναι το μαυσολείο της Γκάλα Πλατσίντια. Σε όλα τα υπόλοιπα μνημεία που θα δούμε, έχουν γίνει πολλές και σοβαρές επεμβάσεις. Έτσι, μεταγενέστερες, 18ο, 19ο αιώνα, σε σημείο να αλλοιώσουν ακόμη και το αρχικό θέμα. Κλείνει η παρένθεση, έτσι, αυτό που σας έλεγα, ο γάμος εν Κανά, αποκαταστάθηκε, συμπληρώθηκε λάθος και έβαλαν δύο φορές τον πολλαπλασιασμό των άρτων και των ιχθύων. Αυτά τα δύο πάλι είναι μαζί και μάλιστα είναι εδώ, στην άκρη, στο χώρο του ιερού. Γιατί? Τι κοινό τα συνδέει? Ορίστε. Και, ναι, έχετε δίκιο, αλλά έχετε λύσει τη μισή άσκηση. Θέλω και την άλλη μισή. Και τι σχέση έχουν αυτές οι παραστάσεις με τη Θεία Κοινωνία? Μάλιστα. Με τη μεταβολή, ναι. Σε σώμα. Λοιπόν, να πούμε γενικά ότι ακριβώς αυτό είναι, λοιπόν, ότι τόσο ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων, όσο και η μεταβολή του νερού στο γάμο της Κανά, εννοώ τώρα, σε ίνο, σε κρασί, θεωρήθηκαν και τα δύο ως θαύματα που συμβολίζουν τη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό το λόγο και οι δύο αυτές παραστάσεις τοποθετήθηκαν μέσα στο ιερό. Και άλλωστε το ίδιο συμβαίνει και στο νότιο τοίχο, όπου η πρώτη παράσταση, αυτή που είναι στο ιερό, είναι η παράσταση του μυστικού δείπνου. Αυτή δηλαδή στην οποία καθιερώθηκε από τον Χριστό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ιδρύθηκε, πιο σωστά, από τον Χριστό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Λοιπόν, στις παραστάσεις του βορείου τοίχου, με τα θαύματα και τις παραβολές και τη διδασκαλία, με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο παραβολές, είναι εν γέννη διδασκαλία. Λοιπόν, στις παραστάσεις, επαναλαμβάνω, του βορείου τοίχου, ο Χριστός απεικονίζεται πάντοτε αγένιος. Αγένιος. Έτσι. Ενώ αντίθετα, στις παραστάσεις από τα θαύματα και την Ανάσταση, απεικονίζεται πάντα γενιοφόρος. Έχουν αλλάξει την εικαστική απόδοση του Χριστού. Στη δεύτερη ζώνη,
βλέπετε, είμαστε εδώ, είναι ανάμεσα στα παράθυρα. Το παράθυρο εκατέρωθεν δύο μορφές, από μία στην κάθε πλευρά. Για την ταυτότητα των μορφών αυτών θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, μέχρι και τη δεύτερη ζώνη, μέχρι εδώ αντίστοιχα και μέχρι εδώ, τα ψηφιδωτά χρονολογούνται στη φάση περί το 500, γύρω στο 500. Η φάση εκείνη, η ζώνη εκείνη, μάλλον, με συγχωρείτε, η οποία δημιουργεί πρόβλημα, είναι η τελευταία, η τρίτη. Στο βόρειο τείχο έχουμε μάρτυρες γυναίκες, οι οποίες κατευθύνονται προς την αψίδα και εδώ, στην άκρη, έχει απεικονιστεί η ένθρονη βρεφοκρατούσα Θεοτόκος. Κατευθύνονται δηλαδή προς την ένθρονη βρεφοκρατούσα Θεοτόκο. Ενώ αντίθετα, στην άλλη πλευρά, στην νότια, στην τρίτη ζώνη, υπάρχουν άνδρες μάρτυρες, οι οποίοι κατευθύνονται πάλι προς την Ανατολή, προς το ανατολικό τμήμα του ναού, όπου έχει απεικονιστεί ο ένθρονος Χριστός. Τα πράγματα όμως, παιδιά, δεν ήταν έτσι από την αρχή. Τα ψηφιδωτά της ζώνης αυτής, με τις πομπές των μαρτύρων, είναι μεταγενέστερα και τα τοποθετούμε περί το 561, εποχή που ο ναός δόθηκε για λατρεία στους Ορθοδόξους, όπως είπαμε πρωτήτερα. Γιατί? Γιατί τα άλλαξαν, είναι το θέμα. Σε ένα βαθμό, όχι όλα. Δεν πείραξαν, ας πούμε, την Παναγία με τους αγγέλους, όπως δεν πείραξαν από την άλλη μεριά και τον Χριστό. Αλλά, παιδιά, γκρέμισαν, κατέστρεψαν τα άλλα που υπήρχαν πριν και τα αντικατέστησαν με τη ζώνη των μαρτύρων, με την πομπή των μαρτύρων. Γιατί αρχικά, όπως ξέρουμε από τις πηγές, εκεί απεικονιζόταν ο Θεοδόρηχος και η οικογένειά του, όπως και μέλη της αυλής, να κατευθύνονται από το λιμάνι της πόλης προς την ίδια πόλη της, την πόλη της Ραβένας. Λοιπόν, να εισέρχονται σε αυτή και να πηγαίνουν στο ναό. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι από την ώρα που αυτός ο Γότθος ηγεμόνας ήταν ο παδός της αίρεσης του Αρίου, δεν τους άρεσε να υπάρχει εκεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, γι' αυτό και το κατέστρεψαν. Φυσικά, να μην ξεχάσουμε και την πολιτική. Τι εννοώ? Η Ραβένα έχει καταληφθεί. Να αφήσει ο Ιουστινιανός να υπάρχει εκεί παράσταση του εχθρού προκατόχου του και της αυλής του και της οικογένειάς του και όλων, μα μόνος του θα βγάλει τα μάτια του. Ζητάει την καταστροφή των ψηφιδωτών, όπερ και εγένετο και αντικαταστάθηκαν. Λοιπόν, εδώ η εικόνα αυτή ήταν μόνο και μόνο
για να πάρουμε μια άποψη και παρεμπιπτόντως, όταν κουβεντιάζαμε για την ξυλόστογη βασιλική στην αρχιτεκτονική, σας είχα πει, αν δεν απατώμε, μπορεί να κάνω λάθος, ότι σε πιο πλούσιους ναούς, που δεν ήθελαν να φαίνονται τα δοκάρια της στέγης, έφτιαχναν φατνώματα στην οροφή για να κρύβουν τα δοκάρια. Να τα. Εδώ. Τα βλέπετε. Έτσι ώστε η δοκή της στέγης να μην είναι ορατή από κάτω. Λοιπόν, φυσικά είναι το μεγαλύτερο και το πλουσιότερο μνημείο της Ραβένας αυτός ο ναός του Αγίου Απολληναρίου του Νέου, όπως είναι σήμερα βέβαια γνωστός. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε. Εδώ είναι η ζώνη, καλά όχι, θα επανέλθω. Λοιπόν, ξεκινάμε από την επάνω ζώνη. Πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων. Μία παράσταση την οποία έχουμε ξαναδεί. Και την είχαμε ξαναδεί συζητώντας τα γενικά χαρακτηριστικά της βυζαντινής τέχνης. Λοιπόν, προσέξτε πρώτα απ' όλα τη συμμετρία η οποία τη διακρίνει. Δύο Απόστολοι εκατέρωθεν από δύο, πιο σωστά, οι Απόστολοι εκατέρωθεν του Χριστού, βράχος με δέντρο εδώ, το ίδιο και εδώ. Έτσι. Απ' την άλλη μεριά, η ιεραρχική προοπτική. Δηλαδή, η πιο ιερή μορφή της σύνθεσης, φτιαγμένη σε μεγαλύτερη κλίμακα από τις άλλες. Ο Χριστός εδώ, η ίδια η θεότητα, φτιαγμένη σε μεγαλύτερη κλίμακα από τις άλλες μορφές. Λοιπόν, και χαρακτηριστικό επίσης αυτό το χρυσό αντιρεαλιστικό βάθος. Ένα βάθος που είναι γενικά χαρακτηριστικό στη βυζαντινή τέχνη, αλλά ταυτόχρονα παίζει και έναν άλλο ρόλο. Κάνει την παράσταση διαχρονική. Δηλαδή, χάνεται το στιγμιαίο του γεγονότος, ότι είναι κάτι που έγινε μία φορά, και η παράσταση αποκτά μια διαχρονικότητα με το σκεπτικό ότι είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται εσαΐ. Λοιπόν, είπαμε νομίζω ότι είναι ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων. Ωραία. Συνεχίζουμε. Σε κακό χρώμα όλα όσα βλέπετε, δυστυχώς, όσα είναι σωστό το χρώμα θα σας το πω εγώ. Λοιπόν, γιατί είναι από παλιές διαφάνειες, παιδιά, με αποτέλεσμα βέβαια να μην, τα χρώματα να μην είναι καλά. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρχουν και καλύτερα για να σας φέρω. Λοιπόν, αναγνωρίζει κανείς το θέμα, είναι δύσκολο. Ή το ξέρετε, θέλω να πω, ή δεν το ξέρετε. Η λογική δεν θα σας βοηθήσει. Για να δούμε. Τι κάνει αυτό. Συγγνώμη. Τι κάνει αυτός εδώ. Ναι. Λοιπόν, εκτείνει τα χέρια του, τους βραχίονες, προς τα επάνω
Η δέηση είναι άλλο πράγμα. Αυτό λέγεται αρχαϊκός τρόπος προσευχής. Έτσι, ο αρχαϊκός τρόπος προσευχής. Γιατί οι πιστοί αρχικά προσεύχονταν με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, άρα είναι μια μορφή που προσεύχεται. Ας μείνουμε εδώ. Ο άλλος, τι βλέπετε να κάνει. Τι βλέπετε να κάνει. Από όσο φαίνεται. Ναι. Μάλιστα. Για το χέρι που είναι στο στήθος, έχουμε να παρατηρήσουμε κάτι το ιδιαίτερο. Πώς είναι. Είναι ανοιχτό. Είναι κλειστό. Ναι, Δεσποινής μου. Ναι, είναι γροθιά. Άρα, είναι μια μορφή που χτυπάει το στήθος της. Γι' αυτό και η γροθιά. Και όλα αυτά γίνονται, προσέξτε, στο εξωτερικό ενός κτηρίου. Το κτίριο το βλέπουμε πίσω μας. Αλλά εδώ θα ξέρουμε κάτι το οποίο ισχύει πάλι για όλη τη βυζαντινή τέχνη. Όταν θέλουν να απεικονίσουν γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στο εσωτερικό ενός κτηρίου, τότε μια αγαπημένη σύμβαση της βυζαντινής τέχνης είναι να τα απεικονίζει όχι στο εσωτερικό, αλλά έξω από αυτό. Και συγκεκριμένα μπροστά από αυτό και ακόμη πιο συγκεκριμένα στην είσοδό του. Έτσι όπως το βλέπουμε εδώ. Έχετε τα στοιχεία, αν ξέρετε λίγα πράγματα από Αγία Γραφή, να μου πείτε ποια είναι η παράσταση. Και εδώ αμέσως μισό λεπτό κάνω μια παρένθεση. Σας το έχω ξαναπεί ότι όπως δεν γίνεται κλασική αρχαιολογία χωρίς Όμηρο, είναι αδύνατον, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αν δεν ξέρουμε Όμηρο, την κλασική αρχαιολογία, δεν γίνεται και βυζαντινή αρχαιολογία χωρίς τουλάχιστον τα Ευαγγέλια. Εάν δεν έχετε, αγοράστε μία Αγία Γραφή. Μία Καινή Διαθήκη, με συγχωρείτε. Βρίσκεται με 2 ευρώ. Και αν πάτε στην εκκλησία μπορεί να σας δώσουν και δωρεάν. Αγοράστε οπωσδήποτε μία Αγία Γραφή και διαβάστε τα Ευαγγέλια. Δεν έχει σχέση το αν τα πιστεύετε ή αν δεν τα πιστεύετε. Είναι το εργαλείο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη βυζαντινή αρχαιολογία. Γιατί αν δεν ξέρουμε το κείμενο, πώς να καταλάβουμε τι απεικονίζει η εικόνα. Έτσι, ειδικά τώρα αυτές τις μέρες από την άλλη εβδομάδα που όλο και από καμιά εκκλησία θα περάσετε. Λοιπόν, πάρτε μια Αγία Γραφή, 2 ευρώ κάνει, πάλι Αγία Γραφή, Καινή Διαθήκη, 2 ευρώ κάνει, 3. Λοιπόν, σας ακούω. Πολύ ωραία. Είναι η παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου.
μια από τις παραβολές που απεικονίζονται στο ναό και μάλιστα είναι η παραβολή εκείνη, μάλλον η παράσταση αυτή είναι η παλαιότερη σωζόμενη της παραβολής. Δεν υπάρχουν άλλες από την παραβολή παλαιότερες από αυτή. Ο Τελώνης, αυτός που χτυπάει το στήθος του, ζητώντας συγγνώμη από το Θεό, τη συγχώρηση του Θεού, επειδή είναι ο αμαρτωλός, ο Φαρισαίος εδώ, που προσεύχεται και στην προσευχή του απαριθμεί τα δίκαια έργα του και ευχαριστεί τον Θεό που τον έχει κάνει τόσο καλό. Και η παραβολή τελειώνει με τη φράση του Χριστού ότι σας λέω ότι πιο δικαιωμένος γύρισε σπίτι του ο Τελώνης παρά ο Φαρισαίος. Λοιπόν, στην παράσταση όμως αυτή που βλέπουμε εδώ δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μας μιλάει, να μας καθιστά σαφές ότι ο ένας δικαιώθηκε ενώ ο άλλος όχι. Αντίθετα, σε μεταγενέστερες παραστάσεις υπάρχουν εικονογραφικά στοιχεία τα οποία παραπέμπουν σε αυτό. Τα οποία εννοώ λένε, δείχνουν πιο σωστά ότι αυτός έφυγε δικαιωμένος ενώ ο άλλος έφυγε μη δικαιωμένος από το ναό. Λοιπόν, θέλω να δείτε τα έντονα περιγράμματα. Αυτή την έντονη, δηλαδή μαύρη γραμμή, η οποία ορίζει κεφαλή και σώμα έξω από το ένδυμα. Επειδή περιβάλλει τη μορφή, λέγεται περίγραμμα, και επειδή είναι σε χρώμα μαύρο, το λέμε έντονο περίγραμμα. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, να δείτε ακόμη τα μεγάλα μάτια και των δύο μορφών, τη διαφορά τους στα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. Από την άλλη όμως μεριά, να παρατηρήσετε ότι είναι πιο σκληρά, πιο γραμμικά αποδοσμένα αυτά τα χαρακτηριστικά σε σχέση με τον καλοποιημένα, ας πούμε, που είδαμε στο μαυσολείο της Γκάλα Πλατσίντια. Αυτό μας λέει ότι είμαστε σε πιο προχωρημένη εποχή. Και γι' αυτό ακριβώς, λόγω και των ιστορικών φυσικά στοιχείων, ο Θεοδόρηχος 493-526, τα βάζουμε στην εποχή γύρω στο 500. Απ' την άλλη, δείτε το βήλο που κλείνει την πόρτα, τη θύρα. Έχουμε μιλήσει για το τρίβιλον που παίρνει το όνομά του από τα τρία βήλα. Έτσι, δείτε ότι όπως και σήμερα κρέμεται από κρίκους από το ανώφλι της πόρτας. Λοιπόν, και δείτε επίσης ότι είναι διακοσμημένο. Εκτός δηλαδή από την πρακτική του σημασία του να φράζει, τους ενδιαφέρει να το αποδώσουν και διακοσμημένο.
γνωρίζουμε άλλωστε από τις πηγές ότι τα βίλα, είτε αυτά που έφραζαν το ιερό, είτε το ιερό βήμα εννοώ, είτε αυτά που έφραζαν τις πόρτες, είχαν διακόσμηση επάνω και μάλιστα ιδιαίτερα πλούσια. Λοιπόν, εδώ, μια άλλη παραβολή, αυτή που κουβεντιάζαμε με κάποια άλλη αφορμή λίγο πρωτύτερα, η παραβολή του ναι, είναι παραβολή. Η Δευτέρα Παρουσία δεν είναι παραβολή. Λοιπόν, έτσι, οι θεολόγοι τη λένε παραβολή αυτή του διαχωρισμού των αμνών από τα ερήφια. Η παραβολή του διαχωρισμού των αμνών από τα ερήφια. Ο Χριστός ως κριτής καθήμενος σε θρόνο, διακρίνονται ελάχιστα από αυτό το θρόνο που είχε και υποπόδιο, έτσι παιδιά, αλλά όπως βλέπετε τα σπαράγματα, τα κατάλοιπα είναι πραγματικά ελάχιστα. Όλα τα άλλα είναι συμπληρώσεις. Και δείτε πόσο έχει προχωρήσει η αφαίρεση τώρα στη μετάβαση από τον 5ο στο 1ο αιώνα, που καλά καλά δεν φαίνεται αν ο Χριστός είναι όρθιος ή αν είναι καθήμενος. Έτσι, αν δεν είχαμε αυτά εδώ τα στοιχεία που να παραπέμπουν στο θρόνο του, θα ήταν δύσκολο ακόμη και το να αναγνωρίσουμε, συγγνώμη, είμαι κρυωμένος γι' αυτό, λοιπόν, ακόμη και να αναγνωρίσουμε εάν είναι όρθιος ή καθήμενος. Λοιπόν, στα δεξιά του η αμνή και ένας άγγελος ο οποίος θα τους οδηγήσει στον παράδεισο, συμβολισμός των δικαίων. Δείτε άλλωστε ότι ο Χριστός δείχνει προς αυτούς κάτι που δεν κάνει προς τους άλλους. Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχουμε τα ερήφια. Παρατηρήστε το γέννη και τα κερατάκια τα οποία υποδηλώνουν ότι πρόκειται για ερήφια. Λοιπόν, με ενδιαφέρει ακόμη να δείτε το ένδυμα αυτού του αγγέλου, πώς είναι πιο σκουρόχρωμο και η απόδοσή του, η όλη απόδοσή του γενικά πιο σκουρόχρωμη σε σχέση με αυτόν. Αυτό θεωρείται ότι δεν έχει γίνει τυχαία. Αλλά αντίθετα, αυτός που βρίσκεται πίσω από τα ερήφια είναι ένας άγγελος του κακού. Αποστολή του άλλωστε είναι να οδηγήσει τα ερήφια, τους αδίκους, στην κόλαση. Λοιπόν, γι' αυτό και διαφοροποιείται σε τόσο μεγάλο βαθμό η εικαστική απόδοσή του σε σχέση με τον άλλον. Προχωρώντας, πηγαίνουμε στο νότιο τοίχο, όπου
έχουμε την παράσταση του μυστικού δείπνου. Η πρώτη, όπως λέγαμε, στα ανατολικά, βρίσκεται και αυτή, για ευνόητους λόγους, μέσα στο ιερό. Λοιπόν, παρατηρήστε σας παρακαλώ τη σιγμοειδή, όπως λέγεται, τράπεζα. Σιγμοειδής τράπεζα. Λοιπόν, η οποία παίρνει, μάλλον χρησιμοποιείται σε παλαιότερες, στις πρώτες παραστάσεις του μυστικού δείπνου. Αργότερα θα αλλάξει και θα έχουμε την απεικόνιση ενός απλού τραπεζιού. Και παρατηρήστε ακόμη ότι οι μορφές, όπως φαίνεται σαφέστατα με τον Χριστό και με τον Ιούδα, είναι, δεν κάθονται, είναι ημικεκλημένες. Αυτό σε συνδυασμό με τη σιγμοειδή τράπεζα παραπέμπει βέβαια στα ρωμαϊκά συμπόσια. Έτσι. Και μας κάνει να σκεφτούμε ότι προφανώς κάτι τέτοιο θα ήταν αυτό που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την απεικόνιση του μυστικού δείπνου. Ένα θέμα, δηλαδή, το οποίο προέρχεται από την κοσμική εικονογραφία. Όχι αυτοκρατορική, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα τα περισσότερα, αλλά από την κοσμική στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, στις δύο βασικές θέσεις της παράστασης είναι ο Χριστός και απέναντί του ο Ιούδας. Οι Απόστολοι στρέφονται άλλοι προς τον Χριστό και άλλοι προς τον Ιούδα. Υπάρχει όμως μια ανακολουθία που δεν μπορούμε να καταλάβουμε που οφείλεται, ή θα σας πω την πρόταση που έχει γίνει, ότι δίπλα στον Χριστό κάθεται ο Πέτρος. Ξεχωρίζει σαφέστατα από τα φυσιογνωμικά του χαρακτηριστικά. Ενώ στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο αναφέρεται με σαφήνεια ότι δίπλα στον Χριστό καθόταν ο ίδιος ο Ιωάννης. Λοιπόν, όμως, καθώς ο Πέτρος είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Ρώμης και αυτός επάνω στον οποίο, λέει ο Χριστός, θα θεμελιώσω την Εκκλησία μου, είναι λογικό να τοποθετείται στην τιμητική θέση δίπλα από τον Χριστό. Αυτό που θέλω να παρατηρήσετε είναι ότι ενώ οι υπόλοιπες μορφές αποδίδονται σε στάση τριών τετάρτων, ο Ιούδας απεικονίζεται κατά τομή. Προφίλ. Το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω. Και λέγαμε ότι είναι πάλι μία σύμβαση της βυζαντινής τέχνης για να απεικονίζει τους αδίκους, τους κακούς. Έτσι, φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε παραστάσεις όπου υπάρχει δράση και όπου πρέπει κάποιος να απεικονιστεί κατά τομή, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αφορά σε παραστάσεις που δεν ενέχουν κίνηση. Λοιπόν, παιδιά τι τρώνε?
ψάρια. Δεν είναι αυτά εδώ. Λοιπόν, γιατί. Γιατί. Το πρώτο που θα έπρεπε να σκεφτείτε είναι ποιο. Ναι. Όχι, δεν έχουν νηστεία οι Ιουδαίοι ακόμη. Μετά θα αρχίσει. Άλλο κάτι. Και άλλωστε στην Ανατολική Εκκλησία το ψάρι είναι κάτι το οποίο στην νηστεία απαγορεύεται. Έτσι. Λοιπόν, άλλο κάτι. Ιχθύς. Αυτό θέλατε. Θεού Υιός Σωτήρ. Το ψάρι να παραπέμπει στον Χριστό. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι? Ελάτε παιδιά, είναι τόσο απλά αυτά που σας ρωτώ. Για να δεχτούμε ότι προέρχεται η παράσταση από την ακροστιχίδα, έχουμε ένα ζήτημα. Ναι, πείτε μου. Ακριβώς. Ότι τα ψάρια είναι δύο. Θα έπρεπε να ήταν ένα για να παραπέμπει η παράσταση στο Χριστό. Τώρα όμως, αντίθετα, τα βλέπετε δύο. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, η απεικόνιση των ψαριών οφείλεται στο γεγονός ότι το ψάρι την εποχή εκείνη και την εποχή του Χριστού ήταν το πλέον επίσημο γεύμα. Το ακριβότερο και το πλέον επίσημο. Όταν ήθελαν να περιποιηθούν ιδιαίτερα κάποιον, του έδιναν για φαγητό ψάρι. Και είναι η καθημερινότητα εκείνη η οποία οδηγεί τον καλλιτέχνη στο να απεικονίσει ψάρια στο μυστικό δείπνο, ως φαγητό του μυστικού δείπνου. Λοιπόν, εδώ σας δείχνω την πορεία προς το Γολγοθά. Και με νοιάζει να παρατηρήσετε το Χριστό, το Μεγάλο Σταυρό, τους Ιουδαίους που τον ακολουθούν. Προσέξτε, πουθενά δεν υπάρχουν Ρωμαίοι στρατιώτες. Δεν τον σταύρωσαν οι Ιουδαίοι τον Χριστό. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες ήταν εκείνοι οι οποίοι τον σταύρωσαν. Οι Ιουδαίοι δεν είχαν δικαίωμα καμιάς εκτέλεσης. Εξού και η κρίση του Πιλάτου. Έτσι, αλλιώς δεν θα τον πήγαιναν στον Πιλάτο. Λοιπόν, αλλά αντίθετα, εδώ ο καλλιτέχνης αποσιωπά το θέμα των Ρωμαίων στρατιωτών και βάζει μόνο Ιουδαίους. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο χριστιανισμός διαδόθηκε κυρίως στο τεριτόριουμ της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κατά συνέπεια, στο έδαφος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κατά συνέπεια, εφόσον τώρα αυτοί είναι που θεωρούν τους εαυτούς τους
απογόνους των Ρωμαίων βγάζουν την ουρά τους απ' έξω. Ότι εμείς δεν παίξαμε ρόλο στη Σταύρωση του Χριστού, αλλά αντίθετα ένα τέτοιο ρόλο τον έπαιξαν μόνο οι Ιουδαίοι. Και κατά δεύτερον θα το συσχετίσουμε με τον αντισημιτισμό ο οποίος χαρακτηρίζει όλο το Μεσαίωνα. Εδώ έφτασε να χαρακτηρίσει και τα ξέρετε τα αποτελέσματα τον 20ο αιώνα. Έτσι, με τραγικά αποτελέσματα. Φαντάζεστε πώς ήταν τα πράγματα νωρίτερα στο Μεσαίωνα. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για την αδιαφορία της δήλωσης του τοπίου. Αυτός εδώ είναι ο λόφος του Γολγοθά. Βλέπετε πόσο μικρός έχει απεικονιστεί. Καμία σχέση με τις μορφές. Γιατί ακριβώς αυτό που λέγαμε, το τοπίο έχει δευτερεύοντα ρόλο στην βυζαντινή τέχνη, ενώ αντίθετα ο πρωτεύων ρόλος ανήκει στις μορφές. Εδώ έχουμε μία από τις αρνήσεις του Πέτρου, από τις τρεις, είναι η δεύτερη, αλλά δεν θα σας πω τίποτα άλλο για την παράσταση, πέρα μόνο από το ότι είναι χαρακτηριστική η χειρονομία του Πέτρου. Οι παλάμες προς τα έξω και σε μικρή απόσταση από το σώμα. Είναι μια πάλι σύμβαση της βυζαντινής τέχνης με την οποία δηλώνεται η άρνηση. Όποτε θέλουν να δηλώσουν άρνηση, το κάνουν με τον τρόπο αυτό. Στην παραβολή, ας πούμε, των 10 παρθένων, όταν ο Χριστός δεν δέχεται τις 5 μωρές που φτάνουν αργότερα, αν τη θυμόσαστε, λοιπόν, στις απεικονίσεις της παραβολής, ο Χριστός υψώνει το ένα του χέρι σε αυτή τη στάση, εδώ, έτσι, δηλώνοντας το όχι, την άρνηση να εισέλθουν στον ημφώνα. Λοιπόν, και το πρόλαβα. Θα κλείσουμε το σημερινό μας μάθημα με μια παράσταση αναστάσιμη και λόγω των ημερών. Λοιπόν, η παράσταση που βλέπουμε εδώ είναι ο λίθος. Η παράσταση της Ανάστασης του Χριστού. Ένας από τους εικονογραφικούς τύπους που χρησιμοποιούνται, για τον άλλον θα μιλήσουμε αργότερα στα ψηφιδωτά του Οσίου Λουκά. Λοιπόν, ένας από τους εικονογραφικούς τύπους που χρησιμοποιούνται για την απόδοση της Ανάστασης του Χριστού. Ο άγγελος καθήμενος σε ένα βράχο εκτείνει το δεξί χέρι σε χειρονομία ομιλίας. Το ίδιο κάνουν και οι δύο γυναικείες μορφές που βρίσκονται εδώ. Πρόκειται για τις δύο μυροφόρες που επισκέπτονται τον τάφο του Χριστού τη μια των Σαββάτων, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, και εκεί διαπιστώνουν ότι ο λίθος έχει αποκυλιστεί. Ενώ στο δρόμο σκέφτονταν πώς θα μετακινήσουν το λίθο για να μυρώσουν, έξω και μυροφόρες, το σώμα του Χριστού. Και υπάρχει ένας άγγελος που τις, με συγχωρείτε,
ρωτάει, δείτε τα χέρια και αυτά απλωμένα σε ένδειξη συνομιλίας. Λοιπόν, πού? Τους λέει, γιατί ζητάτε τον ζωντανό μεταξύ των νεκρών? Ηγέρθη γάρ ουκ έστιν όδε. Πολλές φορές αργότερα η παράσταση αυτή θα έχει την επιγραφή είτε ο λίθος είτε ουκ έστιν όδε. Θα αποδίδεται η φράση του, η κύρια φράση του Αγγέλου. Αξιοσημείωτο. Οι μυροφόρες είναι δύο. Λοιπόν, ενώ αργότερα στη δυτική τέχνη οι μυροφόρες θα είναι τρεις. Ενώ στην ανατολική, στην Ανατολή θα παραμένουν πάντα δύο. Ο λόγος, το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Ανάστασης. Παιδιά, η Μεγάλη Ανάσταση λειτουργικά είναι η πρώτη, αυτή που γίνεται το Σάββατο το πρωί. Όχι αυτή που γίνεται το Σάββατο το βράδυ, στις 12, έτσι, αλλά αυτή που γίνεται το Σάββατο το πρωί. Αυτή είναι η μεγάλη ονομαζόμενη Ανάσταση. Λοιπόν, εκεί η Ανατολική Εκκλησία διαβάζει το απόσπασμα, το αντίστοιχο, την Ευαγγελική Περικοπή του Μάρκου, ο οποίος αναφέρει ότι στον τάφο του Χριστού πήγαν δύο μυροφόρες. Στη Δύση, σε αυτή τη Μεγάλη Ανάσταση διαβάζεται το αντίστοιχο κείμενο του Ματθαίου, ο οποίος λέει ότι οι μυροφόρες ήταν τρεις που πήγαν στον τάφο του Χριστού. Γι' αυτό και σε δυτικές παραστάσεις οι μυροφόρες που απεικονίζονται είναι τρεις. Λοιπόν, αξίζει να δείτε τη σαρκοφάγο εντελώς σχηματικά αποδοσμένη, το κάλυμά της, το οποίο έχει ανοίξει, η σαρκοφάγος είναι άδεια, αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μορφή του τάφου του Χριστού, που είναι ένα περίκεντρο κτίριο, μια ρωτώντα. Δηλαδή, αντίθετα, το Ευαγγέλιο λέει με σαφήνεια ότι ο τάφος του Χριστού ήταν ένα μνημείο σκαλισμένο στο βράχο. Και εδώ έχουμε πάλι άλλη μια απομάκρυνση από την Ευαγγελική αφήγηση. Σας θυμίζω ότι ήδη η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Αγία Ελένη, είχε χτίσει στο σημείο του Παναγίου Τάφου μία ρωτώντα, ένα περίκεντρο κτίριο. Αυτό ακριβώς είναι που μιμείται ο καλλιτέχνης εδώ. Και αποδίδει τον τάφο του Χριστού σαν ένα περίκεντρο κτίριο, σαν ένα περίκεντρο οικοδόμημα. Δείτε λοιπόν επιδράσεις από την πραγματικότητα, από την Ανατολή, και θα αναρωτηθούμε, και με αυτό θα κλείσουμε, αυτόν τον χριστολογικό κύκλο που έχει πολλά ανατολικά στοιχεία,
πώς θα τον ερμηνεύσουμε σε ένα μνημείο στην πραγματικότητα της Δύσης. Η Ραβένα είναι στην Ιταλία. Άρα είναι ένα μνημείο στην ουσία της Δύσης. Μέσω των εικονογραφημένων χειρογράφων. Έχουν γίνει πολύ σπουδαίες μελέτες, στοιχεία που απαντούν στο χριστολογικό κύκλο του Αγίου Απολληναρίου του Νέου, απαντούν σε μεσοβυζαντινά χειρόγραφα, εικονογραφημένα χειρόγραφα. Άρα, τα πρότυπα επάνω στα οποία πρέπει να είχαν στηριχθεί οι καλλιτέχνες ήταν εικονογραφημένα χειρόγραφα που κατά πάσα πιθανότητα είχαν φιλοτεχνηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Και έτσι παίρνουμε και μια έμεση μυρωδιά από την τέχνη της Κωνσταντινούπολης, από την οποία στην παλαιοχριστιανική εποχή, εκτός από μία όλη και όλη παράσταση, δεν έχει διασωθεί απολύτως τίποτα. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε.